Για την μνημονιακή κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Κυρίως όμως απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Μπροστά μας έχουμε μια σκληρή αλλά δίκαια μάχη για την αξιοπρέπεια του λαού μας, για την ανατροπή της λιτότητας και μια νέα πορεία δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ανάπτυξης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ Ζήση Ζάνας. Μιλώντας στην εκπομπή από το Έψιλον μέχρι το Χ, ο κ. Ζάνας επεσήμανε ακόμη ότι η νέα κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το μνημόνιο και η Τρόικα τελείωσαν, η ελπίδα γεννήθηκε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η κυβέρνησή μας χθες έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης, όπως μάλιστα ήταν αναμενόμενο, αλλά νομίζω ότι το χρησιμότερο είναι ότι απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και όχι μόνο. Σας άκουσα και νωρίτερα, μηνύματα έρχονται παντού, όχι μόνο από τις ελληνικές πλατείες, όχι μόνο από προσωπικότητες, αλλά και από όλη την Ευρώπη και από όλον τον κόσμο. Διότι ακριβώς σήμερα η πολιτική την οποία αναδεικνύει η νέα μας κυβέρνηση, η αντιμνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι ένα μήνυμα απέναντι στην λιτότητα. Είναι μια ελπίδα η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και νομίζω ότι με μεγάλη αγωνία παρακολουθεί ο υπόλοιπος ο κόσμος το πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις, τις οποίες εμείς θα ακολουθήσουμε, έχοντας βέβαια τη μεγάλη στήριξη του λαού, το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικό διαπραγματευτικό όπλο για να πετύχουν.